Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Μετρολογική Υπηρεσία, καθώ από αύριο αναμένονται ισχυρέ καταιγίδε και πτώση τη θερμοκρασία. Και φαίνεται, Ματίνα Μπέρου, ότι αύριο η μισή Ελλάδα θα έχει καταιγίδε και η άλλη μισή θα έχει σχεδόν καύσωνα. Μεγάλη ζέστη. Καλησπέρα Γιάννη. Σωστά είναι όλα αυτά που είπες μόλις. Ε, πρόσχερη επιδίνωση καιρού θα έχουμε αύριο στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Ενώ στα ανατολικά αναμένουμε να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πιο συγκεκριμένα τώρα. Αύριο θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδε. Αρχικά το μεσημέρι θα ξεκινήσουν από το Βόρειο Ιόνιο, κυρίως την Κέρκυρα και τους Παξούς, την Ήπειρο, ενώ βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία και αργά το απόγευμα θα επηρεαστούν και τα βορειοδυτικά μέρη της Πελοποννήσου, καθώς και η Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, αλλά και η Κεντρική Μακεδονία. Εδώ, η μισή Ελλάδα, όπω λέγαμε. Ακριβώς. Κόβεται στη μέση, λοιπόν. Από ε, η υπόλοιπη Ελλάδα θα έχει έθριο καιρό, καλοκαιρία, ηλιοφάνεια. Και το βράδυ θα έχουμε βελτίωση του καιρού στα βορειοδυτικά. Θα δούμε στη συνέχεια πού θα έχουμε τις η βροχές. Οι θερμοκρασίε λοιπόν, πώς θα είναι. Εκεί. είναι. Οι θερμοκρασίε θα πέσουν στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν αυτές οι βροχές, Σεστά. κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο αλλά και τη Δυτική Στερεά. Εκεί δεν θα ξεπερνάνε τους 32 με 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάνουν τους 34 με 36. Στα ανατολικά υπηρετικά αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε υψηλέ θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 37 με 39 βαθμούς. Και τοπικά θα έχουμε και σαραντάρια... στην Ανατολική Στερεά και δηλαδή τη Θεσσαλία. Δηλαδή βλέπουμε ότι θα υπάρχει μια διαφορά... σχεδόν 10 βαθμών... ανάμεσα στις περιοχές που θα πλήττονται από την καταιγίδα... και σε εκείνες οι οποίες θα μείνουν ανεπηρέαστες. Ακριβώς αυτό. Θα έχουμε μια μεγάλη αντίθεση mm. λοιπόν αύριο. Και να δούμε τώρα την Κυριακή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες... θα έχουμε ισχυρές βροχές... στην κεντρική Μακεδονία... ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές και στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία αλλά και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Όχι πολύ ισχυρές όμως. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδε θα είναι το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία και θα εξασθενήσουν μέσα στη μέρα. Στην υπόλοιπη χώρα πάλι στην καλοκαιρινό το σκηνικό του πάλι κύριο. έθριος ο καιρός. Επίσης καιρό. όταν μιλάμε για καταιγίδε να έχουν το νου τους οι κάτοικοι και οι επισκέπτε και για χαλάζι αλλά και για κεραυνούς. Θα πρέπει να προσέχουμε, ναι, να προσέχουμε. Θα έχουνε; ναι, γιατί εμεί είμαστε εδώ και θα έχουμε έθριο καιρό. Θα υπάρχει μεγάλη συχνότητα κεραυνών και υπάρχει η πιθανότητα να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσει. Ναι. Οι θερμοκρασίε πώ θα είναι την Κυριακή. Τώρα, την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει σε όλη τη χώρα και στα δυτικά θα φτάνει τους 31 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα τους 35 με 36 τοπικά και 37 βαθμούς. Ενώ στα νησιά του Αιγαίου τους 33 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς. Επιστρέφει τώρα ο έθριος καιρός τη Δευτέρα όπως έχουμε συνηθίσει. Συνεχίζει έθριος καιρός και την Τρίτη. Ενώ την Δευτέρα οι θερμοκρασίες... Θα διατηρηθούν στα επίπεδα της Κυριακής, δηλαδή θα φτάνουν τους 33 στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές 35 με 36, στα νησιά του Αιγαίου 33 με 34 και την Τρίτη αναμένουμε εκ νέου πτώση της θερμοκρασίας oh. στα ανατολικά όμως τμήματα της χώρας. Δηλαδή βλέπουμε και στην Αττική... Ε, θα φτάσουμε τους 34 με 35. Ε, πολύ καλές φαίνονται αυτές οι θερμοκρασίες για την πολύ εποχή, καλές. συγκρινόμενες με τα 40 που Να ζήσαμε. Να επιτέλους. Σε ευχαριστούμε πολύ Ματίνα.